αξέχαστη περιπέτεια στο βουνό Όλυμπος. Πέρυσι πήγα στον Όλυμπο με τους φίλους μου. Ο Όλυμπος είναι το πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας. Έχει υψόμετρο 3.000 μέτρα. Βρίσκεται ανάμεσα στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τη μυθολογία, εκεί έμεναν οι 12 θεοί των αρχαίων Ελλήνων. Φυσικά, δεν μπορείς να μείνεις πάνω στο βουνό. Εγώ και οι φίλοι μου μείναμε στο Λιτόχωρο, που είναι το πιο κοντινό χωριό. Απέχει περίπου 18 χιλιόμετρα από τον Όλυμπο και έχει μάλιστα και θάλασσα. Έτσι μπορείς να συνδυάσεις μπάνιο και περπάτημα. Όλοι συμφωνήσαμε ότι σε αυτή την περιοχή το τοπίο του βουνού είναι πιο ωραίο από το τοπίο της θάλασσας. Έτσι, αφού είμαστε αθλητικοί τύποι, είπαμε να ανεβούμε στον Όλυμπο και να δούμε τη θέα από την κορυφή. Την ημέρα που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την ανάβαση, ο καιρός ήταν υπέροχος. Η θερμοκρασία ήταν καλή και ο ουρανός ήταν καταγάλανος, χωρίς κανένα σύννεφο. Πήραμε όλα τα απαραίτητα, όπως σακίδια, μπουφάν, πουλόβερ, αδιάβροχα, σκούφους, γυαλιά ηλίου, αντιλιακά, γάντια, νερό, λίγο ελαφρύ φαγητό και προσωπικό φαρμακείο. Στην αρχή της διαδρομής συναντήσαμε κάποιους ορειβάτες, οι οποίοι μας κοίταξαν καλά-καλά και μας είπαν ότι τα παπούτσια μας δεν ήταν κατάλληλα και ότι ο καιρός θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκείνοι δεν πήγαν πολύ ψηλά. Εμείς θέλαμε να πάμε. Μάλλον ήμασταν πιο γενναίοι. «Είστε σίγουροι?» μας ρώτησαν. «Μπορεί να κολλήσετε λόγω της ομίχλης και αν καλέσουμε ελικόπτερο για να σας σώσει, η τιμή είναι πάνω από 500 ευρώ και πληρώνετε εσείς». «Εμείς, το βιολί μας!» Δεν τους ακούσαμε. Ο περίπατος ξεκίνησε καλά, με πολύ ενθουσιασμό. Απολαμβάναμε το εξαιρετικό τοπίο που έκοβε την ανάσα και νιώθαμε υπέροχα. Ξαφνικά, ο καιρός άλλαξε και έπιασε πολύ έντονη ομίχλη και στη συνέχεια βροχή και δυνατός άνεμος. Ήταν δύσκολο μέχρι και να περπατήσουμε. Αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω όσο προλαβαίναμε. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατέβει άλλος άνθρωπος τον Όλυμπο πιο γρήγορα από εμάς. Ευτυχώς όμως τα καταφέραμε. Ουφ! Πίσω στο Λιτόχωρο η ημέρα ήταν όμορφη, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε τον Όλυμπο, γιατί ήταν τυλιγμένος με σύννεφα. Πω πω, γλιτώσαμε παρατρίχα. Την επόμενη μέρα πονούσαμε όλοι και δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε καλά. Πήγαμε στην ταβέρνα, παίξαμε τάβλι και αράξαμε. Λιτόχωρο και πάλι Λιτόχωρο. This was the Greek story for today. Hope you will join us soon again while improving your Greek listening skills.
αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε. Γεια σου!